Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω. Αυτό το υπέροχο σχέδιο είναι ιδανικό για εσάς τις αρχάριες, αποτελείται μόνο από μία εναλλασσόμενη σειρά. Είναι ένα κασκόλ το οποίο μπορείτε να το κάνετε και κασκόλ λαιμό. Αν το κάνετε κασκόλ λαιμό θα χρειαστεί να κάνετε 50 εκατοστά και να το ράψετε από τη μία μεριά μέχρι την άλλη για να το ενώσετε. Αν δεν θέλετε να το κάνετε κασκόλ λαιμό και θέλετε ένα απλό κασκόλ, θα το φτάσετε στο μήκος στο 1,40 με 1,60 ανάλογα εσείς πόσο το θέλετε. Και από κάτω μπορείτε να βάλετε και φουντάκια. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, στο βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Πάμε την ταχύτητα στο επίπεδο το οποίο είναι η κάθε μια. Και ενημερώνω σιγά σιγά με υπότιτλους. Πάμε να το αρχίσουμε. Κορίτσα, πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το κασκόλ της φωτογραφίας, το οποίο είναι πανεύκολο. Είναι ιδανικό για εσάς τις αρχάριες. Αποτελείται από 36 αλυσίδες. Θα πάρουμε την κλωστή μας. Γύρω από το δάχτυλό μου έναν μαγικό κύκλο, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και μετά με δύο δάχτυλα θα τραβήξω να κλείσω, να ασφαλίσω. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα την περνάω μέσα από την θηλιά μου ώστε να σχηματίσω αλυσίδες. Θα χρειαστώ, όπως σας είπα, 36. Μία, δύο. Κορίτσα, έχω κάνει 36 αλυσίδες, θα κάνω άλλη μία 37. Θα γυρίσω, θα μπω στην 36η, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Τώρα έχω δύο θηλιές πάνω στο βελονάκι, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο θηλιές με ένα άριχτο. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο θηλιές με ένα άριχτο. Και αυτό στην τρίτη μου το ίδιο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Άρα έκανα τρία άριχτα στις τρεις πρώτες αλυσίδες που συνάντησα. Τώρα θα κάνω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Στη συνέχεια, εφόσον έκανα 5 αλυσίδες, θα πρέπει από την κάτω μου σειρά να αφαιρέσω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πατήσω στην έκτη μου αλυσίδα, θα τραβήξω την κλωστή μου να τη φέρω μπροστά επάνω στο βελονάκι μου, ώστε να έχω 2 θηλιές. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 θηλιές με ένα άριχτο, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο θηλιές με ένα άριχτο και αυτό θα το κάνω και στην τρίτη. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο θηλιές με ένα άριχτο. Συνεχίζω να κάνω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες θα αφήσω, θα πάω στην έκτη, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο θηλιές με ένα άριχτο. Θα περάσω στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο θηλιές που έχω πάνω στο βελονάκι με ένα άριχτο και αυτό θα το κάνω και στην τρίτη. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω με άριχτο. Στη συνέχεια, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3, 4, 5 θα πάω στην έκτη μου αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κλείσω με άριχτο. Στη συνέχεια θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Στο επόμενο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Δηλαδή, στα τρία σ' αλυσίδες μου θα συνεχίσω να πατάω από μία φορά στο καθένα για άριχτο. Τώρα, 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάω στην έκτη, βάζω μέσα στο βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο και θα πάω και στο τελευταίο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Έχω κλείσει, κορίτσα, τη σειρά μου. Θα γυρίσω το πλεκτό μου, ώστε γυρίζοντας θα χρειαστεί να κάνω μία αλυσίδα και θα κάνω επανάληψη της δεύτερης μου σειράς.
Που σημαίνει ότι εδώ που έχω το άριστα θα μπαίνω, θα τραβάω και μετά θα παίρνω κλωστή και θα κλείνω και τις 2.000 που έχω πάνω στο βελονάκι μου με ένα άριχτο. Στο διπλανό θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω και τις 2.000 με ένα άριχτο. Στο επόμενο θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο. Στη συνέχεια, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, θα περνάω δίπλα, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω και θα κάνω άριχτο. 1. Στο διπλανό μου άριχτο θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω την κλωστή μου, επάνω στο άριχτο πατάω, παίρνω κλωστή, κλείνω με άριχτο. Και μετά στο επόμενο άριχτο το ίδιο. Ό,τι κάναμε κορίτσα σε αυτό μας το σημείο θα το κάνετε μέχρι να τελειώσετε τη σειρά. Κορίτσα, αυτό εδώ είναι το σχέδιό μας, όπως το βλέπετε. Αν θέλετε να το κάνετε κασκόλ λαιμό, θα το κάνετε στα 50 εκατοστά, πιστεύω ότι είναι καλό, αναλόγως και τι νήμα θα χρησιμοποιήσετε. Και αν θέλετε να το κάνετε απλό κασκόλ, κορίτσια, και να βάλετε φουντάκια από κάτω, θα το κάνετε γύρω στο 1,30 με 1,5 μέτρο περίπου. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να παρακολουθείτε ό,τι ανεβάζω. Ό,τι απορίες έχετε μέσα στην ομάδα τις λύνουμε. Ευχαριστώ πολύ.